Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι για λίγη ώρα, γιατί έχει ένα ραντεβού με παιδιά και δεν πρέπει να το χαλάσουμε αυτό το ραντεβού. Η υφυπουργός παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ. Από τα παιδιά που συμμετείχαν σε μαθητικό διαγωνισμό, άρα ήδη με περιμένουν ώρα για αυτό και σήμερα. Δεσμεύομαι να κάνουμε το και να εξαντλήσουμε και όλες τις ερωτήσεις. Ωραία, ωραία. Οπότε, αφού θα είναι μικρή, το ναι. μικρό το χρονικό διάστημα που θα μιλήσουν, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Χθες ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του, με παρησία, είπε ότι έκανε λάθος στην κατάργηση μάλλον, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Συνειδητοποίησε το λάθος του και το ξανάφτιαξε. Μήπως θα πρέπει αυτό το παράδειγμά του να το ακολουθήσουν και όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης και όπου υπάρχουν λάθη, αυλεψίες, παραλήψεις, με παρησία να πούνε ναι, εδώ κάναμε λάθος, το διορθώνουμε. Διότι το σημαντικό στην πολιτική δεν είναι να κάνεις λάθη, το σημαντικό είναι να τα παραδέξεις και να τα διορθώνεις. Και το σημαντικότερο είναι και όλες, αν θέλετε, εν της πράγμαση να γίνεται διόρθωση έγκαιρα. Και βλέπετε τους πρώτους 6 μήνες, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και όλοι οι υπουργοί, σε οποιοδήποτε κομμάτι μπορεί να έχει ούτως ή άλλως εντοπιστεί. Θυμίζω την υπόθεση των διοικητών νοσοκομείων. Mm-hmm. Εντοπιστεί ότι θα μπορούσε να υπάρχει διαφορετική διαχείριση. Γίνεται έγκαιρα, γιατί εδώ είναι να μην, αν θέλετε, κρυβόμαστε πίσω από την αλήθεια, αλλά έγκαιρα να θεραπεύουμε ζητήματα. Mm-hmm. Βλέπουμε και εμείς, να σας πω την αλήθεια, στο παιδείας. Εγώ, αυτή θα ήταν η δεύτερη ερώτηση. Αν στο δικό σας Υπουργείο έχετε διαπιστώσει ή κάποιες αυλεψίες ή κάποια λάθη ή κάποιες καθυστερήσεις στον προγραμματισμό σας ή στην εφαρμογή κάποιων σχεδίων, που θα έπρεπε κι εσείς με έτσι, παρησία να βγείτε και να πείτε ότι εδώ υπάρχει διόρθωση πορείας, εδώ έγινε ένα λάθος, εδώ έγινε μια κακή εκτίμηση. Εμείς στο παιδείας, πρέπει να σας πω, και όποιος ξέρει καλά το χώρο της εκπαίδευσης ξέρει ότι όταν ξεκινάς τον Ιούλιο έρχεσαι με πάρα πολλές παρακαταθήκες. Εμείς λοιπόν ήρθαμε με πάρα πολλές παρακαταθήκες από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, την οποία έπρεπε με μεγάλη ταχύτητα, το αποδείξαμε τους Γάλλους στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, 52 δήμοι 10 Ιουλίου δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να φέρουν τα παιδιά στη δίχρονη προσχολική. Τελικά με μεγάλη διαπραγμάτευση, αυτός έπεσε στους 13. Mm-hmm. Άρα λειτουργήσαμε με ταχύτητα. Εγώ έχω εντοπίσει ότι ειδικά στα κομμάτια της διαχείρισης του μεταναστευτικού μια πολύ δυναμική διαδικασία, και έχω πειθεί στην προσοχή σε όλους, σε διοικητικούς υπαλλήλους αλλά και στους εκπαιδευτικούς μας, ότι πρέπει συνεχώς αυξανόμενους αριθμούς να πρέπει να κάνουμε τον προγραμματισμό μας έτσι ώστε όλα τα παιδιά να μπορούν να πάνε στο σχολείο. Mm-hmm. Εντοπίζω λοιπόν ένα κομμάτι αυτό που θέλει εγρήγορση. Και επίσης, σε πολύ καλή προετοιμασία για την επόμενη χρονιά, έτσι ώστε οι τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν, τα κενά, αυτό που λέμε ως κενά στα σχολεία, mm-hmm. σε όλη την Ελλάδα, εγκαίρως να καλυφθούν. Φέτος, πρέπει να σας πω ότι καλύψαμε ρεκόρ προσλήψεων αναπληρωτών. Πάνω από 40.000 εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Την επόμενη χρονιά, και με τους διορισμούς που αυτή τη στιγμή τρέχουν, και ευκαιρία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι να θυμίσω στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να μπουν στο ASEP.gr και να κάνουν την αίτησή τους για διορισμό. Mm-hmm. Και επίσης από το Φεβρουάριο και μετά θα ξεκινήσουν και για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε το ανθρώπινο δυναμικό στα σχολεία με πάνω από 15.000 άτομα γενικής και ειδικής αγωγής στα επόμενα 2-3 χρόνια. Γιατί ήδη τρέχουν οι διορισμοί. Mm-hmm. Στην ειδική αγωγή. Οπότε, στην αρχική ερώτηση, ναι, οπωσδήποτε οι πρώτοι 6 μήνες ήταν μήνες στους οποίους τοποθετηθήκαμε στην Υπουργεία, εντοπίζουμε τους χρόνους, εντοπίζουμε και τυχόν καθυστερήσεις, και είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια φάση που ούτε και στον απολογισμό στον Πρωθυπουργό, αλλά κυρίως στους ανθρώπους στους οποίους απευθυνόμαστε. Ο Πρωθυπουργός θα έρθει σε εσάς, νομίζω είναι η δεύτερη επίσκεψή του, το Υπουργείο Παιδείας ή η τρίτη. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή τον προγραμματισμό της συνάντησης, γιατί αυτό το οποίο ήταν για τρίτη θα αναβληθεί. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε ότι και κοινοβουλευτικά υπάρχει φόρος εργασίας, ειδικά η επόμενη εβδομάδα. Και είναι και το θέμα της εκλογής του Προέδρου κλπ. Είναι όμως πολύ σημαντικό ότι ήταν το πρώτο Υπουργείο το οποίο επισκέφθηκε. Αλήθεια, είναι χαρακτηριστικό της προσοχής. Σε αυτή την αξιολόγηση που θα κάνετε με τον Πρωθυπουργό τις επόμενες μέρες, εσείς εντοπίζετε κάποια πράγματα που θα πρέπει να διορθωθούν? Μια πορεία αυτή τη στιγμή που... ο προγραμματισμός, γιατί έχουμε δώσει ένα σαφή προγραμματισμό και θα μείνω, ακολουθείται ακριβώς.
Είχαμε κάποιες, είχαμε τους συνολίους στον προγραμματισμό του τριτοβάθμιας. Είχαμε κάποιες προτεραιότητες ώστε να περάσει πρώτο το νομοσχέδιο της τριτοβάθμιας που περνάει. Άρα από εκείνο το περίφημο φάκελο τον μπλε που σας έδωσε τον Ιούλιο, όλα όσα υπήρχαν μέσα έχουν γίνει, έχουν ακολουθηθεί. Γιατί ούτως ή άλλως το χρονοδιάγραμμα των νομοσχεδίων πήγε έτσι ώστε να υπάρχει προτεραιότητα στην τριτοβάθμια και αμέσως μετά. Στο επόμενο δίμηνο και το νομοσχέδιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γιατί τώρα θα. Κυριτάκη, ναι. Επειδή δεν θα ήθελα ποτέ να εξοραίσω καταστάσεις, οτιδήποτε έρχεται στα γραφεία μας, οτιδήποτε έρχεται, πέφτει στην αντίληψή μας. Ναι. Σας θυμίζω ότι το κενό της Κάσου. Ξέρετε, πήγε ο πρωθυπουργός στην Κάσου. Ευτυχώς δήλωσε εκπαιδευτικός και θέλω να το δηλώσω και από εδώ και ευχαριστώ την εκπαιδευτικό την πληροφορική που δήλωσε και πάει, είτε από την Πέμπτη. Ή ένα περίφημο, έτσι, μια περίφημη περίπτωση που ακούσαμε για την Αρικούσα, το δάσκαλο. Δήλωσε ευτυχώς και εκεί η δασκάλα και πάει. Είναι σημαντικό, είναι δύσκολες περιοχές. Έτσι, αλλά θα κάνουμε όλες τις ρυθμίσεις έτσι ώστε και να σας πω και κάτι. Τα δυσπρόσιτα για τους εκπαιδευτικούς. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δίνει το σήμα, παραδέχεται ένα λάθος και λέει ναι, εδώ έκανα λάθος, το διορθώνω, νομίζω αυτή είναι μια πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσουν και όλοι οι υπουργοί, διότι όταν οι πολίτες ακούνε από έναν υπουργό να λέει ναι, εδώ έκανα λάθος, θα το διορθώσω, και πιο οικείος γίνεται και πιο προσιτός και κυρίως πιο αληθινός. Διότι ξέρετε, έχουμε από τις αυθεντίες και από τους ανθρώπους που δεν κάνουν ποτέ λάθη στη ζωή τους, έχουμε χορτάσει. Θέλουμε πιο γήινους πολιτικούς πια. Προερχόμενοι κιόλας, μιλάτε και έναν άνθρωπο που έρχεται και την εκπαίδευση. Οπότε όταν είμαι, θέλετε, έτσι, λογοδοτώ και στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στα παιδιά, που πιθανότητα να ήμουν και σε μια άλλη θέση απέναντί τους. Σωστό. Η ευαισθησία είναι ακόμη, αν θέλετε, έτσι, πιο παρούσα. Σωστό. Και βέβαια εδώ είμαστε πάντα έτσι ώστε πράγματα να θεραπεύονται, αλλά και να επισπεύδονται για να δώσουμε, αν θέλετε, και το αποτύπωμα αυτή τη κυβέρνηση. Τώρα και κάτι είμαστε τελευταίο. Τώρα, τα δείγματα γραφή ήταν δείγματα αποτελεσματικότητας και ταχύτητας γενικά. Και κάτι τελευταίο για να σας απελευθερώσω. Είδαμε για την εορτή των τριών ιεραρχών ότι μεταβάλλεται πια. Είδαμε και την θετική στάση που κράτησε ο Αρχιεπίσκοπος σε αυτή την επιλογή του Υπουργείου. Και διάβασα εκείνες τις μέρες ότι σκέφτεστε και την εορτή της για το Πολυτεχνείο να την αλλάξετε κάπως. Ισχύει αυτό ή απλά ήταν μια είδηση έτσι που εγγράφει χωρίς να. Ούτως ή άλλως στα νέα αντιλαμβάνομαι ότι κάνουν και τους αντικατοπτρισμούς, αν θέλετε, και αντανακλάσεις για οτιδήποτε γίνεται αυτή τη στιγμή. Για αυτή, ούτως ή άλλως η νομοτεχνική βελτίωση που πέρασε, πρόκειται για αυτή την εορτή. Οποιαδήποτε σκέψη θα γίνουν για συνολικό προγραμματισμό όλης της χρονιάς, είναι λάθος να μιλάμε με όρους πληροτεχνημάτων στην εκπαίδευση. Μάλιστα. Είναι σωστό όμως να μιλάμε για το τι έγινε για την εορτή συγκεκριμένα. Αποκατάσταση πρόκειται του εορτασμού. Και μάλιστα, να θυμάστε και παλιότερα ούτως ή άλλως πηγαίναμε στο σχολείο. Από τη στιγμή που ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος πήρε το μέρος σας, νομίζω. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο γι' αυτό, γιατί είναι μια θρησκευτική εορτή. Είναι σημαντικό. Να υπάρχει ερμηνεία και να γίνεται, αν θέλετε, και μια αναφορά. Σωστό. Το έργο και θα γίνει εντός του σχολείου με ανοιχτά τα σχολεία. Απλά το ερώτημά μου είναι αν σκοπεύετε να κάνετε ένα γενικό lifting, να το πω, ή ένα επαναπροσδιορισμό όλων των αργιών και ενδεχομένως κάποιες άλλες που θεωρείτε ότι πρέπει να λειτουργούν διαφορετικά, να τα διορθώσετε ή να τα αλλάξετε. Γι' αυτό έβαλα και την ερώτηση του Πολυτεχνείου. Είναι πολύ σωστή η ερώτηση, αλλά αυτή τη προτεραιότητα έχει να κάνει με το σωστό προγραμματισμό για τις ανάγκες του σχολείου για την επόμενη χρονιά. Και όλη η εστίαση είναι. Έτσι ώστε να έχουμε καλύτερο τους εκπαιδευτικούς μας στα σχολεία, να κάνουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, επιμόρφωση, αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών, έτσι ώστε να είμαστε ακόμη πιο κοντά στη σχολική μονάδα και πιο κοντά σε μαθητή ξεχωριστά. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την καλή διάθεση που είχατε να κάνουμε αυτή την σύντομη συζήτηση. Και περιμένουμε να δούμε και την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για να δούμε αν θα πάρετε την κανονική κάρτα ή αν δεν θα πάρετε καθόλου κάρτα. Δηλαδή θα προχωρήσετε ή αν θα είστε μεταξύ της κίτρινης ή της κόκκινης. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.